Ακόμη ένα βήμα έγινε για την αναβάθμιση της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, αλλά και την αποσυμφόρηση της βόρειας εισόδου της πόλης. Αποδόθηκε στην κυκλοφορία και ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας της δυτικής περιφερειακής άνωθεν της οδού Λαγκαδά, διευκολύνοντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων στο σημείο. Βεβαίως θα βοηθήσει, Εδώ γινόταν ο χαμός πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε, και συνέχεια. Θα αναπτυχθεί καλύτερα η κυκλοφορία, θα μπορούν ο καθένας να μην μπαίνει στο περιφερειακό, να πάει από τους παράλληλους δρόμους πιο εύκολα. Και ανατολικά προς δυτικά και από τη Λαγκαδά, από το βορρά, για όλους τους διεκπεραιώνονται στην Αθηνών Λαμίας, δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα. Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τα Χριστούγεννα, εκτιμάται ότι θα αποδοθεί στην κυκλοφορία και ο ανισόπεδος κόμβος Μακρυγιάννη, ώστε να ολοκληρωθεί η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού. Όλοι το κέντρο θέλουν να το αποφύγουν. Και όποτε είναι μια λύση εξωτερική περιφερειακή. Αλλά τώρα με τα διόδια από εδώ του Ρεοκάστρου έχει πρόβλημα. Θα αργήσουν όπως φαίνεται ακόμη. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύουν πολύ την αγορά γύρω από την γέφυρα και τους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Μετά από καθυστερήσεις που άγγιξαν την τετραετία με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η δυτική εσωτερική περιφερειακή οδός αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στο σύνολό της μέχρι τα Χριστούγεννα, ανακουφίζοντας κυκλοφοριακά τον πολύπαθο άξονα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μετά τη Μακρυγιάννη υπάρχουν κάποια έργα τα οποία από εκεί και μετά πρέπει να εκτελεστούν. Αλλά δεν έχουν ενταχθεί μέσα σε αυτή την εργολαβία. Ένα πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε στην Μακρυγιάννη, το οποίο είναι μαζί με τον κόμβο, δηλαδή πρόσφατα, όχι σε επόμενα στάδια, είναι να κάνουμε την ανάπλαση πάνω στον κόμβο για να διευκολύνουμε όχι μόνο τους χρήστες που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, αλλά και τους πεζούς. Από τα Χριστούγεννα λοιπόν η Δυτική Περιφερειακή Οδός θα συνδέσει με ορθολογικό τρόπο την Περιφερειακή Οδό με τον Παθέ, την Εγνατία, το λιμάνι, το Καλοχώρι και θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ΚΑΠΑ 16 εξυπηρετώντας όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη.